Χαιρετίζω τη μεγάλη σημερινή εκδήλωση του ΚΚΕ. Αποδεικνύεται ότι είμαστε πολλοί και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί το ΚΚΕ επιλέγει τον δρόμο του αγώνα, της πάλης για την επιβίωση του λαού. Έχει καθαρά χέρια, δεν τα λέρωσε ποτέ. Απεναντίας, σε κάθε δύσκολη στιγμή, ήταν και είναι δίπλα στο λαό. Όταν κάποιοι μας καλούσαν να ψηφίσουμε την πρώτη φορά αριστερά και έλεγαν ότι θα διαγράψουν τα μνημόνια, το ΚΚΕ προειδοποιούσε ότι εντός συστήματος, χωρίς σύγκρουση με τα μονοπόλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος τους, δεν υπάρχει σωτηρία. Το ΚΚΕ επιβεβαιώθηκε σε όλα. Σήμερα, που κάποιοι κλαίνε για το 41 της Νέας Δημοκρατίας και λένε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, πάλι το ΚΚΕ δείχνει τον δρόμο. Αγώνας, διεκδίκηση, σύγκρουση. Αν δεν υπήρχε το ΚΚΕ, στα Τέμπη θα έφταγε ο Σταθμάρχης. Στα καμένα δάση ένας εμπιστής και στην ακρίβεια ένας Πούτιν. Ευτυχώς όμως που υπάρχει το ΚΚΕ και καλεί τον λαό να παλέψει για να λυθούν τα προβλήματα και όχι να κρυφτούν οι ένοχοι κάτω από το χαλί. Γι' αυτό σήμερα εμείς οι αγρότες μελισσοκόμοι επιλέξαμε τον δρόμο του αγώνα, διεκδικώντας μέτρα για να μπορέσουν να επιβιώσουμε. Έχουμε απέναντί μας ολόκληρα θηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που επιτρέπει τις αγωγές μελιού και βαφτίζουν ελληνικά. Εμείς οι μελισσοκόμοι παλεύουμε να έχουμε ελληνικό σήμα για το μέλι μας. Να υπάρχει έλεγχος εις ροών νεκροών. Να υπάρχει διαχωρισμός του ελληνικού μελιού από τα εισαγόμενα. Θέλουμε να πάρει το μέλι μας την αξία του και ταυτόχρονα να τρώει ο λαός μας. Αλλά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επιτρέπει τους πλούσιους να κάνουν ό,τι θέλουν. Να πάνε όπου θέλουν. Όμως ο φτωχός λαός δεν μπορεί να πάει πουθενά, γιατί η αποστολή τους είναι οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνουν φτωχότεροι και περισσότεροι. Το ίδιο ισχύει για τα προβλήματα σήμερα του λαού, για την υγεία, την παιδεία και τον αθλητισμό. Αντί να στηρίξουν τα αριστερικά σωματεία, τα χιλιάδες παιδιά που κάνουν αγώνα σε άθλιες υποδομές για να κάνουν το άθλημα που αγαπούν, αυτοί στηρίζουν τις ΠΑΕ και τους επιχειρηματίες. Σήμερα η μόνη λύση είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό πρέπει να ενωθούμε όλοι σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα, ανεξάρτητα από τις διαφορές που μπορεί να έχει κάποιος. Σήμερα πρέπει να μας ενώνουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Δεν σώζεται κανένας μόνος του. Γιατί μόνο το ΚΚΕ ξέρει και μπορεί να μπει μπροστά στον αγώνα για να έχουμε σήμερα νίκες. Για να μπορούμε αύριο να ζήσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία που δεν θα κάνουν κουμάντο τα κέρδη, αλλά οι ζωές μας, οι ανάγκες μας, τα θέλω μας. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε το εγώ και να κοιτάξουμε το εμείς. Όλοι με το ΚΚΕ μπορούμε να νικήσουμε. Ευχαριστώ.